Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίγιας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, σχολίασαν οι τρεις βουλευτές Κέρκυρας. Μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους ανεμβολίαστους στους πολίτες που εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην διενέργεια rapid τιμωριακών τεστ, αλλά και παράλληλα απαγορεύουν την είσοδο σε κλειστούς χώρους εστίας και διασκέδασης. Είναι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Εγώ κατανοώ κάποιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις από ομάδες εργαζομένων, όμως είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα και φαίνεται ότι το σύνολο της ιατρικής κοινότητας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας, συνηγορούν στην αναγκαιότητα των μέτρων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια η χώρα να ξαναμπεί σε ένα lockdown. Προσεγγίζουμε τις 5.000 κρούσματα ημερησίως, αρχίζει η πίεση και αυξάνει στις εντατικές, στις ΜΕΘ. Καταλαβαίνετε ότι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε πρωτίστως τη δική μας υγεία, αλλά και να προστατεύσουμε τους άλλους, είναι ο εμβολιασμός. Για διάκριση του λαού, στους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, κάνει λόγο ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αυλονίτης. Διερωτώντας, είναι αυτός πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, ορίζει το λαό και σπέρνει μίσος μεταξύ μας, ενώ όφιλε να επιτύχει την ενότητα και την εθνική σύμπνοια. Βρίζει το 50% των Ελλήνων που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, αποκαλώντας τους ψεκασμένους. Διώχνει από τη δουλειά τους τους γιατρούς και υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν ο κορονοϊός μεταδίδεται στο μέγιστο βαθμό εκτός νοσοκομείων. Αφήνει τόσο καιρό ολόκληρη την Ελλάδα και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περίοδου σε κατάσταση απίστευτης υγειονομικής χαλαρότητας, ισχυριζόμενος και κραυγάζων ότι νίκησε για πολλωστή φορά τον κορονοϊό. Δεν παρέχει δωρεάν τέσσερις ασφαλισμένους ανεμβολίους στους εργαζόμενους Έλληνες και στους εκπαιδευτικούς για να τους τιμωρήσει και να τους ξεδώσει οικονομικά με την πληρωμή από την τσέπη τους 2 εργαστηριακών τεστ εβδομαδιαίως. Δείχνεται περίτρανα η λάθος επιλογή κατά καιρούς των κυβερνητικών επιλογών σε σχέση με την πανδημία. Είδαμε μια κυβέρνηση που στο πρώτο στάδιο αυτής της πανδημίας πραγματικά προσπάθησε να πιάσει το ταύρο από τα κέρατα. Ήμασταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως μετά το πρώτο εξάμηνο ζήσαμε και βιώσαμε καταστάσεις και αποφάσεις από αυτή την κυβέρνηση οι οποίες δεν ήταν τεκμηριωμένες και δεν είχαν ουσιαστικά, δεν έδιναν απαντήσεις στο πρόβλημα που δημιουργούνταν. Ζήσαμε πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμόσαστε, την θέση αυτή του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά όχι να περισσέψουμε, αν θέλετε, τις αίθουσες τις οποίες θα κάνουν μάθημα, αλλά να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και να κάνουμε μάθημα. Ζήσαμε μια σειρά από έλλειψη στρατηγικής και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, πραγματικά, με κάποια μέτρα τα οποία λίαν επίοικος μπορώ να τα χαρακτηρίσω μέτρα της τελευταίας στιγμής και χωρίς αρχή, μέση και τέλος, να προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο στο συγκεκριμένο πρόβλημα για να απαντήσουμε θα πρέπει να έχουμε σύμμαχο την ίδια την κοινωνία. Η κυβέρνηση όλη αυτή την περίοδο αποφασίζει χωρίς την κοινωνία.